αφού είδαμε τις βραδινές εμφανίσεις, μπορώ να δούμε κάτι πιο καθημερινό. Mm-hmm. Όπως, ας πούμε, φορέματα φτιαγμένα προφυλακτικά. Τι? Που μπορεί κάποιος να τα φορέσει ανά πάσα στιγμή. Μου έχεις φέρει με μπάλες, με μπαλόνια. Τώρα και με προφυλακτικά. Εντάξει, ξέρεις. Μα δεν ξέρεις, τι να ξέρεις. Πάμε να τα δούμε. Λοιπόν. Πού είναι τα προφυλακτικά, δεν τα βλέπω. Όλα προφυλακτικά είναι, δεν έχει κάτι άλλο. Πήγαινε πίσω, παιδί, να τη δούμε καλά την εικόνα. Μισό λεπτάκι, ρε παιδιά. Μισό λεπτάκι. Να, όλα είναι αυτά προφυλακτικά, δεν τα βλέπεις. Ένα... Οι φούσκες γύρω-γύρω από την κοπέλα, στον okay. αερά. Πάω στην τηλεόραση εγώ. Αυτό, προφυλακτικούλι. Αυτό δεν είναι κρίκι. Όχι, είναι προφυλακτικά. Τι λες, ρε εσύ. Αυτό, ανοιχτό προφυλακτικούλι. Φαντάζομαι αχρησιμοποιείται. Αχρησιμοποιείται. Όχι παραγεμισμένο. Με τι πάθαμε. Ρε, τι σκέφτονται ρε, αυτοί οι σχεδιαστές. Και αυτά είναι. Ναι, αυτά ναι, η φούστα της είναι κρεμασμένα. Ωραία, καπελάκι, ωραιότατο με λουλουδάκι πάνω. Ρε είναι και εγώ. Προφυλακτικά με γεύση. Αυτή η νέα μόδα, πώς σου φαίνεται τώρα εσένα. Πες γιατί αισθάνομαι ξαφνικά πραγματικά πολύ μεγάλη ηλικία. Δεν μου φαίνεται πολύ περίεργο. Έλα τώρα, κύριε Μπορκάκη. Θα παραγγείλω μερικά. Θα πάω να παραγγείλω μερικά. Εσύ, τι γίνεται με αυτή τη μόδα. Πες μου, σε παρακαλώ. Πού το πάνε, θα μας τρελάνουνε. Τι άλλο θα κάνουν πια φόρεμα. Ελένη μου. Μα τώρα θα βάλεις αυτό το φόρεμα. Δεν αφήνεις υπονοούμενο όταν βγαίνεις έξω. Κανένα. Πολύ φυσιολογικό. Όχι, γιατί υπονοούμενο. Πώς. Είσαι μια κοπέλα που λες ότι εγώ μου αρέσει ασφάλεια. Δεν μπορεί καλά. Μόνο κοπέλα δηλαδή το φοράει. Άντρας δεν μπορεί να το φοράει αυτό το πράγμα. Φόρεμα. Μαγιό τέτοιο. Όχι, με προφυλακτικά. Δεν είναι κάποιο κουστούμι τέτοιο να βγαίνει. Κουστούμι γεμάτο τέτοια. Γιατί. Τι να πω. Δεν θα βγει η κοπέλα μου έτσι και εγώ θα πάω. Και θα δω. Τα βάψαν αυτά ή βγαίνουν και σε χρώματα. Βγαίνουν και σε χρώματα προφυλακτικά γιατί έχουν και γεύσεις. Το ξέρεις εσύ αυτό. Όχι, αλλά τώρα που το βλέπω μου αρέσει. Εδώ έχουν βγει και τα φωσφορίζοντα. Δεν έχει ακούσει τα φωσφορίζοντα που έχουν βγει. Άσε με μωρέ, σε παρακαλώ. Και άλλε μια διαφήμιση που είναι σαν να έχουν ανάψει το φως πάνω από μια βάρκα. Πω. Τι να πω. Σημασία έχει να θυμάστε να τα φοράτε, να τα χρησιμοποιείτε, μην τα ξεχνάτε. Την κατάλληλη στιγμή, εκτός του ρούχου. Ναι, δεν μιλάω για τα ρούχα, μιλάω για την προφύλαξη πραγματικά. Για να προφυλαχτούμε όλοι από ασθένειες που υπάρχουν και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Γιατί το λάθος είναι να λες κάθε φορά, α, εγώ δεν κινδυνεύω. Μα πώς εσύ δεν κινδυνεύεις, ξέρεις τι κινδύνους έχει περάσει όλος. Εκείνη την ώρα σου σημαίνει όμως. Ποιο? Είναι η τάση να το αφήσεις. Γι' αυτό πρέπει εσείς τα νέα παιδιά που έχετε έτσι, έχετε πολλές ορμές και τέλος πάντων έχετε και τα τυχερά σας, πρέπει να έχετε παντού γύρω σας, στο αυτοκίνητό σας, στα ρούχα σας, στο κομωδίνο σας, στους φίλους σας. Γενικώς πρέπει να έχετε παντού, να τα έχετε. Εσύ που είσαι μικρό παιδί να τα ακούς, να σου γίνουν μάθημα. Στα έλεγε η μαμά σου αυτά όταν ήσουν μικρός. Εντάξει τώρα. Στα έλεγε. Μου τα έλεγε, ναι. Στα έλεγε. Έτσι βέβαια, τώρα πρέπει να το ξεπεράσουν κι εγώ. Αρχίζω να σκέφτομαι ότι κάποια στιγμή θα τα πω στα παιδιά μου. Εμένα η μαμά μου δεν μας τα έλεγαν τότε. Εντάξει. Δεν κάναμε καν τέτοιες συζητήσεις. Ήταν απαγορευμένες. Πιο παλιά δεν υπήρχαν στην Ελλάδα προφυλακτικά. Τι λες καλέ που δεν υπήρχαν. Ποιος πήγαινε στο περίπτερο να παραγγείλει. Να παραγγείλει, να πάρει με ντροπή, με συστολή, με κάτω, με έβρισκε σε έναν που να δείχνει και μεγάλος. Και τον πήγαινε σε άλλη περιοχή. Τέλος πάντων. Τώρα όμως, σας αρέσει, δεν σας αρέσει. Πρέπει στα παιδιά σας να το λέτε αυτό. Το καπελάκι. Λοιπόν, πάμε.